είμαστε στην τελευταία μέρα, όπως αναφερθήκατε, που είναι η διανομή του υλικού από την περιφέρεια στους Δήμους. Mm-hmm. Για να μεταφερθεί το υλικό στα εκλογικά τμήματα, ξεκινήσαμε 7.30 ώρα περίπου το πρωί με το Δήμο Ηρακλείου και έχουμε σε τακτά διαστήματα και σε συγκεκριμένες ώρες τον κάθε Δήμο να παραλαμβάνει τους εκλογικούς άκους από την περιφέρεια. Έρχεται δηλαδή όχημα κάθε Δήμου, κάθε Δήμο στέλνει το αυτοκίνητο. Το όχημά του με τους ανθρώπους αυτούς και τους αντιπροσώπους mm-hmm. και παραλαμβάνουν τα εκλογικά τμήματα που χωρικά είναι στη δικιά τους αρμοδιότητα. Mm-hmm. Εδώ έχουμε διανομή μόνο για το Ηράκλειο, όχι για άλλους νομούς, όχι για άλλες περιφέρειες. Μόνο για το νομό Ηράκλειο, ναι. Η κάθε περιφερειακή ενότητα έχει τα δικά της εκλογικά τμήματα και τις δικούς της διανομής. Πόσα είναι συνολικά, δηλαδή, αν ξέρουν πόσοι σάκοι θα φεύγουν από την περιφέρεια. Από την περιφέρεια ολόκληρη ή αναπεριφερειακή ανάδειξη. Για την περιφέρεια. Στο σύνολο λοιπόν της Κρήτης, μάλλον, είναι 1.140 εκλογικά τμήματα. Για το Ηράκλειο είναι 484 εκλογικά τμήματα. Για τα Χανιά 300, για το Ρέθινο 201 και για το Λασίθι 155. Μάλιστα. Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι για πάρα πολλά εκλογικά τμήματα που έχουν ένα πολύ αυξημένο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, έχουμε και δύο εκλογικούς σάκους κάποιες φορές. Mm. Αυτά τα εκλογικά τμήματα για το νομό Ηρακλείου είναι περίπου 35. Που είναι πάνω από 700. Δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Εξελίσσονται όλα κανονικά. Από τα 31 κόμματα που θα έπρεπε να καταθέσουν ψηφοδέλτια, κατέθεσαν μόνο τα 30. Ένα κόμμα το οποίο ονομάζεται Ομογενειακό Δίκτυο Ελλήνων της Ευρώπης δεν κατέθεσε τελικά ψηφοδέλτια. Οπότε έχουμε 30 ψηφοδέλτια, είναι ένα το λευκό 31. Οπότε στα διαδικαστικά την Κυριακή το πρωί στις 7 ανοίγουν οι κάλπες. Ξεκινάμε λοιπόν να ψηφίζουμε το πρωί της Κυριακής στις 7 μέχρι τις 7 το απόγευμα. Οι σταυροί που θα βάζουμε στο ψηφοδέλτιο είναι 4 μέχρι 4 και ψηφίζουν όσοι έχουν κλείσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Μάλιστα.